Μετά από αυτά τα πολύ ωραία και γενικότερα τα όσα συμβαίνουν που σχολιάζουμε από το Σάββατο βράδυ, θα κάνουμε τώρα μια κουβέντα με τον συνάδελφό μας από την, από την Αθήνα, τον διευθυντή του gazeta.gr, τον Βασίλη Σαμπράκο. Τι γίνεται, Βασίλη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Διάβαζα πριν από λίγο κάποια πράγματα, κάποιο ρεπορτάζ που μεταφέρεται, κάποιες δηλώσεις του Σπάθα που έγιναν, ξέρω εγώ, στους δικούς του, στο θείο του, στη ξαδέρφη του. Κάποια πράγματα από αυτά τα πολύ ωραία που προκύπτουν κάθε φορά. Μιλούσε με τον εσωτερικό του κόσμου, ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσύ, όταν ακούς κάποιον, μάλλον για κάποιον να μεταφέρονται τοποθετήσεις του από τον κύκλο του ή από το περιβάλλον του, ας πούμε, πού πάει το μυαλό σου, δηλαδή, σε ποιος τα λέει, ας πούμε. Ο ίδιος θα λέει, απλώς επειδή ισχύει στην Ελλάδα αυτή η, πώς να πω, παροχημένη εντελώς τακτική από την πλευρά της ΚΕΔ να κρατάει σφραγισμένα τα στόματα των διαιτητών ακόμη και σε τέτοιες στιγμές, όταν δηλαδή είναι προφανές και αναγκαίο να τοποθετούνται πάνω σε όσα κάνουν στα παιχνίδια. Ναι. Και ο Σπάθας τώρα, ενώ θέλει να υπερασπίσει τον εαυτό του, αναγκάζεται να μιλάει στον κύκλο του. Να μιλάει στον κύκλο, ναι. Στον κύκλο και στον περιβάλλον. Πραγματικότητα, ναι, στην πραγματικότητα στους δημοσιογράφους μιλάει, απλώς επειδή ξέρει ότι ελοχεύει γι' αυτόν ο κίνδυνος να τιμωρηθεί πειθαρχικά και γι' αυτό, δηλαδή αν μιλήσει, αν κάνει δηλώσεις, αν έχει διατυπώσει δημόσιο λόγο, γι' αυτό αναγκάζεται και κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, για μένα όλα αυτά είναι και παροχημένα και τα θεωρώ και αστεία. Δεν είναι σοβαρό ποδόσφαιρο αυτό που απαγορεύει στους διαιτητές να μιλάνε δημόσια και να εξηγούν τι αποφάσεις παίρνουν. Δεν το λέω μόνο για το Σπάθα, ναι. Μιλάω γενικά. Δεν ξέρω τι ισχύει στις άλλες χώρες, ρε παιδί μου. Έχει τα μεγάλα πρωταθλήματα, τι ισχύει με τους διαιτητές. Δεν ξέρω αν έχουν το δικαίωμα, ας πούμε, να μιλήσουν ή να πούν μια κουβέντα. Είναι ελεγχόμενη η επικοινωνία τους με τα media, αλλά υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή ένας διαιτητής προτού μιλήσει πρέπει να πάρει την άδεια από το σώμα του, από το σώμα των διαιτητών. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τους κρατούν τα στόματα κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Όταν οι συνθήκες είναι και οι περιστάσεις το απαιτούν, δίνουν την άδεια και ο διαιτητής κάνει μια δήλωση, μια γραπτή δήλωση συνήθως για να μην παρερμηνεύεται, mm-hmm. γράφει κάτι σε έναν λογαριασμό του στα social media, πάντως κάτι κάνει, κάτι λέει. Επειδή για πολλωστή φορά και για ένα ακόμη πρωτάθλημα συζητάμε τα φοβερά και τρομερά, ας πούμε, που συμβαίνουν και κυρίως αυτά αφορούν στη διαιτησία, θέλω το σχόλιο σου, Βασίλη. Δηλαδή ξεκινήσαμε τώρα, τελείωσε η 8η αγωνιστική, η προηγούμενη, η 1η ποια ήταν, και ναι. ήδη έχει πολύ φασαρία, ρε παιδί μου, και πάλι. Έχει φασαρία. Ναι. Έχει διαιτητές που ξεκινάνε καλά και στη συνέχεια χάνουν την αντικειμενικότητά τους, ξέρω εγώ, χάνουν την ικανότητά τους γενικότερα. Θέλω ένα σχόλιο από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Κοίταξε, επειδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα έχω και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα έχω δει όλα σε σχέση με τη διαιτησία, χρόνια τώρα έλεγα ότι τίποτα δεν με εκπλήσει. Εδώ αυτό που με εκπλήσει, γιατί πραγματικά υπάρχει μια έκπληξη για όλους εμάς που το παρατηρούμε αυτό που συμβαίνει στον ποδόσφαιρο επαγγελματικά, ναι. είναι ότι τούτη τη φορά το ξεκάρφωμα είναι αλλοδαπό, είναι δηλαδή από την Σκωτία. Εμένα αυτό είναι που με εξοργίζει, το ότι έδωσαν σε έναν κατά τα άλλα αξιοπρεπή πρώην διαιτητή, ο οποίος είναι και στέλεχος της UEFA ως σύμβουλος στη διαιτησία. Του δίνουν λοιπόν, ναι είναι. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά είναι αυτό, δεν είναι κάτι παραπάνω. Και υπήρξε αρχιδιαιτητής στη Σκωτία με κακά αποτελέσματα, γιατί και εκεί υπάρχει ένας αιώνιος τσαμπουκάς ανάμεσα στην Rangers και την Celtic. Θεωρήθηκε ότι μεροληπτούσε υπέρ της Rangers και αποπέμφθηκε. Έκτοτε δεν έχει ξαναπάρει αυτή την θέση και τώρα εμείς του δίνουμε 150.000 ευρώ, εμείς εννοώ το ποδόσφαιρο, έτσι, ευτυχώς δεν βγαίνουν από την τσέπη του μέσου Έλληνα. Δίνει λοιπόν το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο μαζί με την ΕΠΟ σε αυτόν τον τύπο 150.000 ευρώ, δηλαδή το χρόνο, από 10... το χρόνο. Όχι, ναι, το χρόνο, uh-huh. δηλαδή περισσότερα από 10.000 ευρώ το μήνα, uh-huh. για να κάθεται σπίτι του στη Σκωτία και να βλέπει μέσω Νόβα δορυφορικά δηλαδή τα παιχνίδια. Ναι. Και περιμένουμε εμείς τώρα από έναν τύπο που κάθεται στη Σκωτία, ο οποίος δεν έχει ζήσει εδώ ποτέ, δεν γνωρίζει τα πρόσωπα με τα οποία θεωρητικώς συνεργάζεται, ενώ δεν τα γνωρίζει, δεν έχει εξοικειωθεί μαζί τους. Τον έφεραν εδώ μια φορά για τις συστάσεις και από τότε ζει στην πατρίδα του και πού έρχεται. Να, τώρα είναι να έρθει σε 10 μέρες για να πει τι εικόνα έχει σχηματίσει μετά από τις πρώτες 9 αγωνιστικές που υποτίθεται ότι παρακολουθεί. Ναι. Και εμείς τώρα περιμένουμε ότι αυτός ο τύπος δορυφορικά θα μας λύσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει λυθεί στην Ελλάδα ποτέ, διαχρονικά.
Είναι, ξέρεις, είναι ενοχλητικό. Εμένα αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Μέχρι εδώ αυτά που έβλεπα σε σχέση με τους διαιτητές ούτε με εξέπληταν, ούτε με ενοχλούσαν. Ναι, ναι. Αλλά αυτή η κοροϊδία πια, ξέρεις, ζήτησα, προκαλεί. Ζήτησα να μιλήσουμε μαζί σήμερα, γιατί διάβασα χθες ένα υπέροχο άρθρο πραγματικά που έγραψες. Λίγα και καλά πράγματα, δηλαδή από αυτά που μου αρέσουν εμένα, χωρίς σάλτσες και τα λοιπά, είτε αφορούν αυτά τα σχόλια σε εφημερίδα είτε στο διαδίκτυο. Μου αρέσουν τα λίγα και τα καλά. Το χθεσινό σου άρθρο είναι υπέροχο και φωτογραφίες. Όχι φωτογραφίες, αναφέρεσαι, ρε παιδί μου, στην ιστορία εντός εισαγωγικών του Κάκου σε σύγκριση με την ιστορία του Ντάλλας που γνωρίσαμε το τελευταίο διάστημα καλά στην Ελλάδα, έτσι. Ο Κάκος γιατί δεν υπάρχει πουθενά, όντως? Εγώ πιστεύω, αλλά είναι η δική μου αντίληψη. Δεν μπορώ να πω την επίστη γιατί δεν το έχω σκαλίσει τόσο πολύ. Πιστεύω ότι ο βασικότερος λόγος είναι το γεγονός ότι δεν παίρνει απολόγια. Δηλαδή ο Κάκος, αν τον βάλουν εκεί. Και είναι, τον χρησιμοποιώ ως παράδειγμα. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι βέβαιος καταρχήν ότι θα ήθελε να το κάνει και κατά δεύτερον ότι θα ήταν και διατεθειμένος να μπει, να βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία, να γίνει διευθυντής διαιτησίας. Γιατί για μένα το αρχιδιαιτητής και ειδικά τύπου Ντάλλας είναι για μωρά παιδιά. Για να το ακούν μωρά παιδιά ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό. Εδώ χρειάζεται ένας άνθρωπος που θα φτιάξει μια ομάδα ανθρώπων με εμπειρία στην ελληνική διαιτησία, οι οποίοι θα πρέπει να διαλέξουν τους διαιτητές, να τους εκπαιδεύσουν, να τους προσπαθήσουν να τους ανεβάσουν το ηθικό και να τους ετοιμάσουν να παίξουν στη Super League, να τους επιβραβεύσουν όταν πάνε καλά και φυσικά να τους καρατομήσουν όταν κάνουν ένα, δύο, τρία μη ανθρώπινα λάθη. Αυτό για να γίνει, για να φτιάξει ένα σώμα επίλεκτων διαιτητών, οι οποίοι θα καταλάβουν ότι έχουν το προφανές κίνητρο όχι μόνο να γράψουν ιστορία, αλλά να βγάλουν και χρήματα, γιατί είναι δεδομένο ότι πρέπει να τους πληρώνεις καλά. Όμως με αυτά, ας πούμε, τα 150.000 ευρώ, μια τέτοια ομάδα 4-5 ανθρώπων για να λειτουργήσουν υπό τον Κάκο ή υπό τον όποιο Κάκο κουβαλάει την τρέλα και το όραμα να καθαρίσει τη διαιτησία, θα έφταναν. Και από εκεί και πέρα η αρχή θα είχε γίνει. Αλλά γιατί να τον φωνάξει η ΕΠΟ τον όποιο Κάκο που ξέρει ότι δεν μπορεί να τον βάλει στο χέρι, δεν μπορεί να τον έχει στο χέρι και ελοχεύει ο κίνδυνος να την εκθέσει. Δηλαδή, εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Κάκος, αν τον φώναζε η σημερινή ΕΠΟ να αναλάβει τη διαιτησία, την πρώτη φορά που κάποιος θα του έλεγε ότι ο άνεμος φυσάει προς το βορρά ή τον νότο, αφενός θα τα παρατούσε, αφετέρου θα έβγαινε και θα μιλούσε δημόσια για την επιρροή που του είχε ασκηθεί. Ποια ΕΠΟ θα το πάρει αυτό το ρίσκο? Ναι. Ο Ντάλλας είναι ένας άνθρωπος που ζει μίλια μακριά. Δεν έχω ιδέα ο άνθρωπος τι οράματα έχει στην ηλικιά του. Δεν ξέρω αν έχει, ξέρεις, καμιά τρέλα να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο διαιτησίας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρπαχτή για αυτόν τα 150 χιλιάρικα. Δηλαδή και εμένα, άμα μου λέγανε να κάνω μαθήματα αθλητικής δημοσιογραφίας από το σπίτι μου σε μια σκοτσέζικη εφημερίδα και μου έδιναν τέτοια λεφτά, όλη μέρα θα ήμουν στο Skype και θα μίλαγα με τους Σκοτσέζους. Δηλαδή, να σου πω, Βασίλη, πιανού το παρασκήνιο της επιλογής του το ξέρετε? Δηλαδή, δηλαδή ήταν 2-3 πρόσωπα και είπαν στο τέλος ότι αυτόν θέλουμε, αυτόν θα αποφασίσουμε, με αυτόν θα συνεργαστούμε. Πώς έγινε, ρε παιδί μου, πώς μας προέκυψε ο άνθρωπος? Όχι ότι φταίει αυτός, ρε παιδί μου, τώρα επειδή την κουβέντα των τελευταίων λεπτών, αν κάποιος μας ακούει τα τελευταία λεπτά, θα νομίζω ότι αυτός φταίει. Έτσι, ότι συζητάμε ότι είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν φταίει αυτός, φταίει το καθεστώς. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι ο σοφός της παγκόσμιας διαιτησίας, από απόσταση να συμβουλεύσει και μόνο μπορεί, όχι να δράσει. Ναι. Δεν μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα. Δεν τους ξέρει τους διαιτητές. Τους έχει δει το καλοκαίρι μόνο σε ένα συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, κάποιων ωρών. Δηλαδή, πώς να αισθανθεί ο όποιος πάθας ότι ελέγχεται και κρίνεται από έναν άνθρωπο που ζει, που δεν τον έχει δει ποτέ, ζήτημα να έχει κάνει μια χειραψία και ζει στην άλλη άκρη του κόσμου. Ναι. Αλλά η υπόθεση είναι ότι η Super League είχε πάρει μια απόφαση ομόφωνα να φέρει ξένο αρχιδιαιτητή και εκ των υστέρων η ΕΠΟ έψαξε να βρει υποψήφιους και κατέληξε να κάνει την πρόταση για την πρόσληψη εντός εισαγωγικών του Χιου Ντάλλας, επειδή είναι ένα καλό όνομα σε χαμηλή τιμή. Γιατί πιθανόν να το θυμάσαι, κάθε τόσο και λιγάκι μας κουνάγανε το καθρεφτάκι του Πιερλουίτζι Κολίνα. Ναι, άμπραβο, αυτό θα σου λέγανε. Ναι, ότι όλο τον φέρουν στην Ελλάδα να μας σώσει από τα διαιτητικά λάθη. Ναι. Αλλά ο Κολίνα, αφενός έχει πολύ μεγαλύτερο κασέ,
Αφετέρου νομίζω ότι εκείνος ούτε καν θα έβαζε Νόβα στο σπίτι του. Το μόνο που θα έκανε θα ήταν να του στέλνουν τα highlights να τα βλέπει για να βλέπει αν όλα καθαρά. Κάνει τέτοιες αρπαχτές. Δηλαδή είναι σύμβουλος διαιτησίας στη Ρωσία, ναι. Και στη Ρωσία στη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών έχει περάσει δύο φορές για 5 ώρες. Τέτοια είναι η ενασχόλησή του. Ναι. Οπότε από αυτή την άποψη ο Ντάλλας είναι και λίγο πιο τίμιος. Κάθεται και βλέπει τα μάτς, ήρθε και μία φορά και πήγε στο Καραϊσκάκι, από το οποίο ο Καραϊσκάκι έφυγε, πήγε να δει τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και έφυγε πριν λήξει το παιχνίδι. Δηλαδή να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Αυτός που έρχεται να κρίνει τους διαιτητές, φεύγει προτού τελειώσουν τη δουλειά οι διαιτητές. Το έχεις ξανακούσει αυτό? Ναι, σαν να φύγει ο παρατηρητής δηλαδή από το παιχνίδι. Πραγματικά μου ανατείναξε τον εγκέφαλο αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Υπάρχει μια πληροφορία τώρα, μου το στέλνει ο Χρύσανθος, τώρα που μιλάμε για τον Σπάθα, ναι. από το site το Δίκη Sports, ότι mm-hmm. παραπέμπεται, λέει, ο Σπάθας με 7,9 από το Γιαννάδακη. Ναι. Και 7,7 λες βοηθούς Σωτηρόπουλο και Κοντιζά. Μεγάλη ζημιά θα πάθει. Θα κάτσει 2-3 εβδομάδες στο σπίτι του και μετά θα είναι φρέσκος, κούκλος, θα ξανασφυρίξει. Ναι, αλλά σήμερα θα σου βγει κάποιος από δεξιά, που λέω εγώ, και θα σου πει: ρε Βασίλη, ο Σπάθας σήμερα είναι στο Μάζερ Σίτι της ΣΚΑ Μόσχα. Αυτό. Πρόσθετος μεν, αλλά είναι εκεί. Ναι. Δηλαδή η UEFA τι κάνει, δεν βλέπει, ή ξέρω εγώ, ή πιστεύει κάτι άλλο? Κοίταξε. Η UEFA συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις και σε αυτό το επίπεδο που παίζονται οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή στα πολύ πρώτα στάδια, εμπιστεύεται την ομοσπονδία που έχει. Ναι. Τώρα, αν με ρωτάς, αν αυτός που τον επέλεξε είχε δει αυτό το μάτς της Τρίπολης, αν θα τον ξανάβαζε για τέταρτο, πιστεύω δεν τον έβαζε ούτε για 8. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι τώρα μια εικασία, μια εκτίμηση ξέρεις, που ναι. κάνουμε, που είναι λίγο αθαίρετη. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή ότι εκ των υστέρων, και επειδή δεν κοιμούνται στην UEFA, τους βλέπουν τους διαιτητές και τους περνάνε από πολλά φίλτρα, πιστεύω ότι εκ των υστέρων δεν θα το ξαναφωνάξει. Να σου πω παραθετικά, τι ώρα έχεις εκπομπή? Γιατί θέλω να σε κρατήσω για κανένα δίλεπτο ακόμα. Όχι, μπορώ, μην ανοίξεις. Ωραία, τέλεια. Ξέρετε, θέλω από σένα ένα σχόλιο για τις αντιδράσεις που προκύπτουν από τους απέναντι. Δηλαδή, επειδή φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι ο Ολυμπιακός από τη μία και οι άλλοι είναι απέναντι, που μάλιστα σχεδιάζουν και μέτωπα και τα λοιπά να αντιδράσουν και κάποια άλλα πράγματα. Και κυρίως θέλω να επικεντρωθείς στον τρόπο που λειτουργεί και αντιδρά ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Γιατί, κακά τα ψέματα, αυτό συζητάμε όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σχολιάζουμε, αν θέλεις, τον τρόπο δηλαδή που έχει επιλέξει ή έχει αποφασίσει τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ από το Σάββατο βράδυ και μετά, και επειδή είναι και στη θέση, στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, να προστατεύσει το προϊόν, ας πούμε, να το πω έτσι. Να προστατεύσει, ναι. να προστατεύσει τον εαυτό του. Ναι. Καταρχήν το τελευταίο που θέλω να προσθέσω σε όλη αυτή την ιστορία με τον Σπάθα είναι ότι σήμερα έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή από έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ζητά... Τον κύριο Ψυχάρη, ναι. Ναι, να γίνει έλεγχος στο πόθεν έσχης του διαιτητή. Εντάξει, ξέρεις... Γιατί γελάς? Γιατί αυτά τα αντιλαμβάνουμε, πώς να πω, ως παρελκόμενα και παρεπόμενα, δεν δίνουν μεγάλη σημασία. Δηλαδή στη Βουλή ποτέ δεν συζητούν σοβαρά για πιο σοβαρά ζητήματα, πόσο μάλλον για το ποδόσφαιρο. Σε σχέση με αυτό που μου λες, καταρχήν η αντίληψή μου για την υπόθεση της διαιτησίας είναι πάνω κάτω αυτή που έχω απλώσει σε αυτό το κείμενο που έγραψα στον Καζέτα. Δηλαδή, αν δεν αποφασίσουν μαζί η Ομοσπονδία και οι ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών εταιριών να λύσουν το πρόβλημα, αν δεν συμφωνήσουν ομόφωνα σε αυτό το μοντέλο, δηλαδή ανεξάρτητη επαγγελματική διαιτησία με επαγγελματία μάνατζερ που θα δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο γι' αυτό, ναι. πήγε να γίνει αυτό σε ένα διάστημα με τον κύριο Βασάρα, ο οποίος κατά την αντίληψή μου δεν ήταν κατάλληλος για να την κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά και πάλι, παρότι τον άφησαν να επιμορφώσει τους διαιτητές, στην πραγματικότητα δεν του έδωσαν ποτέ τον πραγματικό έλεγχο διαιτητών και παρατηρητών. Γιατί για κάποιον που λίγο έχει παρακολουθήσει αυτή την λειτουργία της διαιτησίας στην Ελλάδα, όλη η ζημιά γίνεται από όλους αυτούς τους παράγοντες, να πω, των τοπικών ενώσεων και τις επιρροές που αυτοί ασκούν προς τον εκάστοτε αρχιδιαιτητή για να επιλέγει τους διαιτητές που σφυρίζουν στην Super League. Mm-hmm. Οι ομάδες λοιπόν εδώ τώρα, κατά την δική μου αντίληψη, θα πρέπει να στέκονται από την ίδια μεριά. Εγώ δεν πιστεύω ότι τον Ολυμπιακό η διαιτησία του Σπάθα τον ευνόησε, το έκανε καλό. Το αντίθετο νομίζω. Θεωρητικά και δικό του συμφέρον είναι, όπως και όλων των υπολείπων, να βγάλουν μια άκρη ώστε τουλάχιστον να φαίνεται πιο αξιόπιστη και πιο καθαρή η διαιτησία. Γιατί
Δεν πιστεύω ποτέ ότι θα πάψουν να υπάρχουν επιρροές σε καμία χώρα, όχι στην Ελλάδα. Ξέρεις, είναι ουτοπικό να συζητάμε ότι μπορεί να υπάρχουν 30-40 καθαροί, αδιάφθοροι, άτεγκτοι διαιτητές που δεν θα επηρεάζονται από κανέναν και με τίποτα. Δεν το έχω δει ποτέ να συμβαίνει και δεν νομίζω ότι θα ζήσει άνθρωπος για να το δει ποτέ. Οι ομάδες προφανώς καλά κάνουν και ψάχνονται όταν βλέπουν διαιτησίες σαν αυτή. Μέχρι εδώ, σε αυτές τις 9 αγωνιστικές που έχουμε πίσω, τέτοιο δείγμα σαν αυτό που μας έδωσε ο Σπάθα στο μάτι της Τρίπολης δεν είχαμε. Είχαμε λάθη, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Αυτό εδώ γύρισε το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω, πιθανόν και δεκαετίες. Κυρίως το Σπάθα εντοπίζει το πρόβλημα του Σαββάτου εσύ, όχι στους βοηθούς. Μαζί, εννοείται. Και τους βοηθούς. Εννοείται και τους βοηθούς. Πιθανόν και να πρέπει να συζητήσουμε πιο πολύ για τους βοηθούς παρά για τον διαιτητή. Για μένα, στη διαιτησία αυτή είναι το πρόβλημα, Βασίλη. Η βοηθή. Ναι. Εγώ όμως, βλέποντάς το αυτό, το αντιλαμβανόμουν ως πολύ καλά συγχρονισμένο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο ένας ήταν σε καλό απόγευμα και ο άλλος σε κακό. Ναι. Ήταν όλοι στο ίδιο απόγευμα. Έτσι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ και όλοι οι υπόλοιποι νομίζω δεν έχουν βρει έναν τρόπο να μεθοδεύσουν τις ενέργειές τους ώστε αυτές να γίνουν αποτελεσματικές. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ εύκολο σε σχέση με τη διαιτησία. Δηλαδή, αν δεν προκαλέσεις προβλήματα, ρήγματα σε επίπεδο ομοσπονδίας, δηλαδή αν δεν αφισβητήσεις ανοιχτά και πρακτικά τη διοίκηση της ΕΠΟ, άκρη με τη διαιτησία δεν βγάζεις. Αυτή είναι η αντίληψη μου πάνω δηλαδή, σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι εννοείς? Δηλαδή εννοώ ότι αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Διαιτησίας ελέγχεται από τη διοίκηση της ΕΠΟ. Το πρόβλημα, η ρίζα λοιπόν του προβλήματος είναι η Ομοσπονδία. Δεν είναι ο σημερινός αρχιδιαιτητής ή οι σημερινοί συνεργάτες του. Είναι όλη η ανθρωπογεωγραφία που διοικεί και διευθύνει την ελληνική διαιτησία. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αλλάζω έναν με έναν και έλυσα το πρόβλημα. Εδώ αυτό πρέπει να διαλυθεί ως καθεστώς και να γίνει από το μηδέν, από την αρχή. Να πάνε να κάνουν copy-paste από την Αγγλία πώς λύθηκε το πρόβλημα της διαιτησίας. Δηλαδή, επαγγελματικός οργανισμός διαιτησίας με έμιστους managers που διευθύνουν τη διαιτησία και με, όταν λέω έμιστους, καλά αμοιβόμενα στελέχη, ναι, τα οποία δεν είναι και τόσο εκτεθειμένα και τόσο... Πώς να πω, εύκολο κανείς να τα δωροδοκίσει, να τα επηρεάσει. Να τα πλησιάσει, να λοιπόν. Ναι, όλο αυτό. Mm-hmm. Οι ομάδες αυτό δεν μπορούν να το προκαλέσουν με κανένα άλλο τρόπο εκτός από τη φωνή τους. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή, ακόμη κι αν ξεκινήσει μια διαδικασία να μαζέψουν υπογραφές από όσες ομάδες θέλουν να λύσουν το πρόβλημα της διαιτησίας, νομίζω όλες οι υπογραφές θα μαζευτούν. Ομόφωνα αποφάσισαν πριν από μερικούς μήνες να επιλέξουν τη λύση του ξένου αρχιδιαιτητή, η οποία δεν ήταν αποτελεσματική, γιατί ήταν μόνο για το Θεό Αθήνα, γιατί δεν γίνεται ένας άνθρωπος, ακόμη και αν είναι πάνσοφος και πολύ εργατικός και πολύ καθαρός, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα κρύβεται στα υπόγεια, κρύβεται στους χαμηλούς ορόφους, δεν είναι στο ρε-τι-ρε. Αλλάξαμε τώρα τον ένικο στο ρετυρέ και εμείς περιμένουμε να λύσει εκείνος τα προβλήματα που κρύβονται στο υπέδαφος. Δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Η ελληνική διαιτησία πρέπει να ανατιναχθεί από τα θεμελιά της. Να τους μαζέψεις όλους δηλαδή όσους έχουν μέχρι σήμερα λόγο, είχαν λόγο στην ελληνική διαιτησία, ναι, και να τους κλειδώσεις μακριά από τα γήπεδα. Μόνο έτσι λύνεται το πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Για την εικόνα του πρωταθλήματος μέχρι τώρα, βέβαια σε συνάρτηση με τις διαιτησίες που έχουμε μέχρι και αυτή την αγωνιστική, αλλά είναι αυτή μια πραγματική εικόνα μέχρι τώρα, παιδί μου? Ξέρεις γιατί το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου? Γιατί υπάρχει ακόμη κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη που δυσκολεύεται να πιστέψει, ρε παιδί μου, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, ότι υπάρχει αυτή η διαφορά, ότι ξέρω εγώ, δεν το φωνάζουν ότι κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Έτσι. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις, αν τις άκουσες ή διάβασες, τις δηλώσεις τις προχτεσινές μετά το μάτς στο Παγκρίτιο του Αναστασιάδη για τη διαιτησία. Ναι. Εγώ τις χαρακτήρισα χθες το βράδυ υπέροχες. Έβαλα 10 φορές να τις ακούσει ο κόσμος. Και αυτές οι δηλώσεις, Βασίλη, δεν παίξαν καθόλου
στη Θεσσαλονίκη, δεν παίξαν καθόλου δηλαδή, στα μίντια, γιατί είναι δηλώσεις που δεν πουλάνε, ρε παιδί μου. Περισσότερο ναι, πουλάει η φασαρία, δίκιο. Το αίμα, η ίντρικα κτλ. Παρά αυτές, θα τις πω τώρα, οι δηλωσάρες, οι αρσενικές που έκανε ο Αναστασιάδης μετά το τέλος του αγώνα στην Κρήτη. Κοίταξε, εγώ πάντοτε έτσι το αντιλαμβανόμουν, όπως ο Αναστασιάδης πάνω σε αυτό το θέμα. Μια ομάδα χωρίζεται σε δύο μέρη, στο διοικητικό και στο αγωνιστικό. Το αγωνιστικό μέρος δεν μπορεί να ασχολείται και να δημιουργεί άλοθη. Δεν μπορεί να βλέπει κακές διαιτησίες, τεχνητά εμπόδια, διότι όλα αυτά γίνονται δικαιολογίες στο μυαλό και το στόμα των ποδοσφαιριστών για να κάνουν λιγότερο καλά τη δουλειά τους και να μην υπερβάλλουν αυτούς. Η δουλειά του προπονητή και των ποδοσφαιριστών είναι να σκοτώνονται με την καλή έννοια μέσα στο γήπεδο για να υπερπηδούν οποιοδήποτε εμπόδιο, είτε είναι φυσικό είτε είναι τεχνικό, ναι. Τεχνητό. Αν δεν σκέφτεσαι έτσι, αυτό εγώ το έχω δει διαχρονικά με όλες τις ομάδες που γκρίνιαζαν για την διαιτησία, ότι από την ώρα που ποτίζονταν καλά με όλο αυτό το δηλητήριο, έπαβαν να δουλεύουν για να βελτιωθούν σε επίπεδο αγωνιστικό. Τις διαχωρίζω τις συζητήσεις, γιατί δεν λέω με αυτό ότι οι ομάδες δεν κατάφεραν να κατακτήσουν πρωτάθλημα και ο λόγος δεν ήταν ότι έχαναν βαθμούς από τη διαιτησία. Αναφέρομαι μόνο στην εξέλιξη μιας ομάδας σε επίπεδο αγωνιστικό. Όταν αρχίζει να κοιτάζει άλλα προβλήματα, δεν πληρωνόμαστε, μας κυνηγάνε οι διαιτητές, φταίει οποιοδήποτε άλλος εξωγενής παράγων, τότε σταματούσαν να ασχολούνται με την ποδοσφαιρική βελτίωσή τους. Άρα εγώ λέω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ κάνει πολύ καλά που τα αφήνει αυτά με έναν τρόπο, με αυτόν τον δημόσιο λόγο του, στην άκρη. Ναι, το είπε και με το καλημέρα, έτσι, όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ στην πρώτη συνέντευξη τύπου, αυτό είπε. Τα είπε δηλαδή. Ναι. Έκανε μια κινησούλα διαφορετική στο μάτς με την Καλονία, αλλά μετά λίγο το εκεί που είπε κάποια στιγμή για τον διαιτητή. Αλλά και χθες, ρε παιδί μου, και μετά, προχθές μάλλον, μετά από αυτά που γίνανε και το Σάββατο, που έγινε η ερώτηση του Αναστασιάδη, πραγματικά εμένα με κέρδισε ακόμη περισσότερο, ρε παιδί μου, ο τρόπος που αντέδρασε και ο τρόπος που μίλησε. Ναι, σου λέω ότι εντελώς συμφωνώ. Νομίζω ότι μόνο αυτός είναι δρόμος που μπορεί να βοηθά μια ομάδα να εξελίσσεται αγωνιστικά. Όταν τα αφήνει αυτά στην άκρη και δεν δημιουργεί ούτε άλοθη ούτε δικαιολογίες για να χρεώνει πάνω τις ήττες, τις απώλειες βαθμών, τις κακές εμφανίσεις κτλ. Τώρα για το πρωτάθλημα γενικά, αφήνοντας στην άκρη την κουβέντα για τη διετσία, ο βαθμολογικός πίνακας μέχρι εδώ, κατά την αντίληψή μου, με τα όσα έχω δει, γιατί δεν έχω δει το σύνολο των αγώνων, ναι, όλων των ομάδων, νομίζω ότι αποδίδει δικαιοσύνη. Δηλαδή η ομάδα που έχει παίξει καλύτερα στο πρωτάθλημα μέχρι εδώ είναι ο ΠΑΟΚ και η επόμενη ομάδα που έχει παίξει καλύτερα στο πρωτάθλημα μέχρι εδώ είναι ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που βλέπω τώρα στον βαθμολογικό πίνακα, ακόμη και η πρώτη εξάδα, μπορώ να σου πω ότι είναι δίκαιη. Έτσι την καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα το τι έχουμε από εδώ και εμπρός, προφανώς έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Δεν μπορείς να πεις μετά από 8 παιχνίδια ότι έχεις βγάλει συμπέρασμα. Αν μπορείς να ξεχωρίζεις δύο πράγματα, ποια θα ήταν αυτά από το πρωτάθλημα, βγάζοντας έξω πάλι τη διαιτησία, έτσι. Μου δημιουργεί έκπληξη αυτό που έχει κάνει μέχρι εδώ ο ΠΑΟΚ. Δεν το περίμενα. Και μου φαίνεται και δύσκολο να αντέξει. Και το λέω αυτό πάντοτε συζητώντας για ποδόσφαιρο. Δεν βάζω μέσα το παράμετρους διαιτησίας ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω επειδή νομίζω ότι είναι μικρό σε αριθμό το ρόστερ του, που ναι, έχει λίγο ανοίξει παραπάνω από όσο περιμέναμε, επειδή χρησιμοποιούνται νέα παιδιά, και που προφανώς αυτό είναι και ευχάριστο και είναι και ένας επιμέρους στόχος για τον ΠΑΟΚ αυτός, το να παράγει ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν ξέρω αν αυτοί που υπάρχουν είναι αρκετοί για να τον φτάσουν τον ΠΑΟΚ μέχρι τον Ιανουάριο. Γιατί πιστεύω ότι μετά από τον Ιανουάριο, προφανώς υπάρχει μεταγραφική περίοδος, και αν ο ΠΑΟΚ είναι εκεί που βρίσκεται σήμερα, είμαι βέβαιος ότι θα ενισχυθεί επαρκώς για να αυξήσει τις πιθανότητες του να βάλει διάρκεια σε αυτή την πορεία που κάνει. Ναι. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να σου πω ότι με έχει εκπλήξει ευχάριστα κάποια ομάδα. Τη Βέρεια δεν τη συμπαθώ πολύ, πρέπει να πω. Και όχι επειδή έχω κανένα πρόβλημα με την πόλη ή επειδή δεν μου αρέσει η ομάδα που προσπαθεί να φτιάξει, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου όλο της το ιδιοκτησιακό καθεστώς και όλη της η ιστορία σε επίπεδο διοικητικότητα των προηγούμενων ετών. Με συνέπεια να προσπαθώ να τα βγάζω αυτά από το κεφάλι μου στο φετινό πρωτάθλημα όταν την παρακολουθώ, γιατί κατά τα άλλα ποδοσφαιρικά μιλώντας είναι μια ομάδα που σου προκαλεί το ενδιαφέρον έως και το χειροκρότημα. Ναι.
Άρα αυτά τα δύο-τρία πραγματάκια κρατάμε περισσότερο. Μου έρχονται ερωτήσεις που θέλουν τη γνώμη σου για αυτή την ιστορία στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Για το Ρανιέρι, για την εικόνα μέχρι τώρα, γιατί είστε και κοντά στα μάτς, λόγω του τέτοιου και τα λοιπά. Τα σχολιάζεις και εσύ. Ναι, άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ναι. Και επειδή, πώς να σου πω, έρχομαι σε δύσκολη θέση, γιατί δεν μου αρέσει να ευλογάω τα γένια μου και είναι εντελώς έξω από μένα αυτό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή πρώτη φορά εμείς οι δύο το συζητάμε, θέλω να σου πω ότι αυτά που έχουν συμβεί στην Εθνική, κανείς πολύ εύκολα με μια πρόχειρη αναζήτηση στον καζέτα μπορεί να τα βρει γραμμένα από τα χέρια μου από τον περασμένο Ιούλιο. Ναι. Γιατί? Όχι γιατί ο Ρανιέρη δεν ήταν μια καλή επιλογή για την διαδοχή του Φερνάντο Σάντος. Πιθανόν να συμφωνήσουμε ακόμη και σήμερα που έχουμε δει τα πρώτα του δείγματα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει το καλοκαίρι η Ομοσπονδία με τα χρήματα που διέθετε. Δηλαδή δεν μπορούσε να αγοράσει μεγαλύτερη εμπειρία από αυτή που αγόρασε προσλαμβάνοντας τον Ιταλό. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι προσέλαβε έναν άνθρωπο που δεν είχε δουλέψει ποτέ στην Ελλάδα, μόνο για διακοπές είχε έρθει για κάποια ποδοσφαιρικά παιχνίδια τον καιρό που ήταν ποδοσφαιριστής. Ο οποίος ήρθε εδώ και η Ομοσπονδία είχε την... δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είχε αυτή την ιδέα να ξυλώσει όλη την ανθρωπογεωγραφία της εθνικής ομάδας, των εθνικών ομάδων, όχι της εθνικής ομάδας, να καταστρέψει όλη αυτή τη δουλειά που είχε κάνει την προηγούμενη τετραετία ο Σάντος, που προσπάθησε να οργανώσει από τη βάση το εθνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή να φτιάξει εθνικές ομάδες από την παιδική ηλικία μέχρι την αντρική, και κυρίως του πήρε από δίπλα τους συνεργάτες που είχε ο Σάντος και που είχε και ο Ρεχάγκελ. Δηλαδή τον συνδετικό κρίκο που ήταν ο Τάκης Φίσας, ο οποίος ήταν ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής ομάδας από την εποχή του Ρεχάγκελ και ήταν αυτός που βοήθησε τον Σάντος να μπει στο νόημα. Προσέξτε, έναν προπονητή ο οποίος είχε μια δεκαετία ζωής και εμπειρίας στην Ελλάδα προτού αναλάβει την εθνική ομάδα. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ο Σάντος αναγνώριζε ότι ο Φίσας τον βοήθησε πάρα πολύ να μπει στο νόημα, να καταλάβει που είναι, να καταλάβει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες μιας εθνικής ομάδας. Πράγματα που ένας προπονητής, όσα χρόνια και αν έχει δουλέψει σε σύλλογο, δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Το σοκ που είχε υποστεί ο Σάντος όταν είχε πρωτοαναλάβει την εθνική ομάδα, εγώ το είχα παρακολουθήσει γιατί είχα συνομιλήσει πολλές φορές μαζί του το καιρό εκείνο και καταλάβαινα ότι ένας άνθρωπος που είχε μάθει να δουλεύει με παίχτες καθημερινά και ξαφνικά έπρεπε να προσαρμοστεί και να περιοριστεί και να εξοικειωθεί με την ιδέα ότι θα τους βλέπει μια φορά το δίμηνο και μάλιστα σε προπονήσεις που είναι, πώς να πω, που είναι μόνο κατεφημισμό προπονήσεις, γιατί στην πραγματικότητα όταν οι παίκτες της εθνικής συγκεντρώνονται και άλλος είναι τραυματίας, άλλος έχει παίξει περισσότερο, άλλος λιγότερο κτλ. Όλοι αυτοί δεν γίνονται ένα γκρουπ στην προπόνηση, άρα ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει πολλά και συνήθως η όποια επιρροή του στο παιχνίδι είναι σε επίπεδο θεωρητικό. Δηλαδή, δείχνεις τον πίνακα, εσύ παίζεις δεξιά, εσύ παίζεις αριστερά, ναι, εσύ παίζεις προθυμένος. Αυτά όμως δεν μπορεί να τα... η μέθοδος του δεν μπορεί να είναι μέθοδος επανάληψης μέσα από την προπόνηση, γιατί η προπόνηση είναι μία και δεν έχει και τακτική. Δηλαδή είναι μια προπόνηση, ένα ζέσταμα που κρατάει τους ποδοσφαιριστές σε καλή κατάσταση, κρατάει τους μύστους σε καλή κατάσταση και τίποτε παραπάνω. Λοιπόν, αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι ο Ρανιέρη ήρθε εδώ που δεν ήξερε κανέναν, να πάρει μια ομάδα με ποδοσφαιριστές που δεν τους γνώριζε. Επέλεξε εκείνος να μην κάνει ούτε ένα φιλικό παιχνίδι πριν από το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, που ήταν και το πιο καθοριστικό, απέναντι στην κατά τεκμήριο ισχυρότερη ομάδα του ομίλου μας στην Ρουμανία, με άδειες κερκίδες. Δεν είχε δίπλα ούτε βοηθό, ούτε τεχνικό διευθυντή από την προηγούμενη ομάδα για να τον βοηθήσει, να του πει ποιοι παίχτες είναι στην καλύτερη κατάσταση και δεν τους γνώριζε, ακόμη τώρα τους μαθαίνει. Με συνέπεια να πάει άκλαυτος στα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Και με δική του ευθύνη, ναι, γιατί αν είχε την προηγούμενη εμπειρία από μια εθνική ομάδα, όλα αυτά που εμείς συζητάμε εκείνος θα τα είχε κάνει από μόνος του. Δηλαδή, θα είχε ζητήσει να κρατήσει έστω για ένα μικρό διάστημα μεταβατικό το προηγούμενο επιτελείο, για να πάρει όλη τη γνώση, να τους εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια, για να κάνει τα πρώτα δύο παιχνίδια και να μπορέσει μετά να αγοράσει χρόνο για τον εαυτό του, προκειμένου να οργανώσει αυτή τη μετάβαση της ομάδας στη δική του εποχή. Να κάνει τις δικές του επιλογές, να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού,
να κάνει ό,τι έχει στο μυαλό του και όποιο μπορεί να είναι το όραμά του. Γι' αυτό λέω ότι έχει πάει άκλαυτος. Δεν έχει να κάνει μέχρι εδώ, δεν έχουμε δει την ικανότητά του. Έχουμε δει όμως άλλα πράγματα τα οποία επίσης σε προκαλούν, παίζουν με την νοημοσύνη σου και με την οργή σου, διότι στην πρώτη του μέρα στην Ελλάδα τον έβαλαν να διαλέξει εθνικούς προπονητές για τις μικρότερες εθνικές ομάδες. Έναν άνθρωπο που, όπως είπα προηγουμένως, δεν είχε δει ελληνικό ποδόσφαιρο ούτε από την τηλεόραση. Ναι, αυτός είπε, νομίζω ότι δεν το έκανα όμως. Τώρα εκ των υστέρων, ναι, λέει ότι δεν το έκανε. Ναι. Η αλήθεια δεν τους επέλεξε αυτός. Ναι, τους επέλεξε ο μάνατζερ του όμως. Δεν τους επέλεξε ο ίδιος. Ο μάνατζερ τους επέλεξε ο Έλληνας μάνατζερ. Φοβερό αυτό. Ο οποίος Έλληνας μάνατζερ του για την Εθνική Νέων επέλεξε έναν κουμπάρο του. Φοβερό. Ο κουμπάρος του έφαγε τα 10 γκολ σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά που έχουν γίνει, όχι στο πόδι, είναι ο ορισμός της ξεπέτας. Τη γύρισαν την εθνική ομάδα πάνω από 10 χρόνια πίσω. Δηλαδή πρέπει να πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000, να την ξαναβρούμε τόσο καφενείο την εθνική ομάδα. Ναι. Και το λέω διότι το καιρό εκείνο εγώ έκανα το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας για την εφημερίδα Το Βήμα και τη ζούσα από μέσα. Δηλαδή τη θυμάμαι πολύ την μετάβαση. Ωραίο ρεπορτάζ, ρε, εύκολο, ωραίο, άνετο. Ναι. Και χωρίς πολύ φασαρία, τι είναι αυτά που γράφεις από τον κόσμο εννοώ, έτσι. Τι είναι αυτά, ρε, που έγραψες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Ίσα, αν έγραφες και καμιά καλή κουβέντα για την εθνική, τότε σε κοιτάγαν και περίεργα. Εσύ τι είσαι τώρα. Ναι. Μου λέει ο Χρήστος, μου στέλνει ένα μήνυμα ο Τσαλτίδης και μου λέει ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι επιστρέφει ο Περικλής Αμανατίδης στον Αγροτικό Αστέρα. Στους προπονητής. Μάλιστα. Ας το κρατήσουμε αυτό, έτσι. Απλά το ανέφερα έτσι για να γίνει γνωστό, ας πούμε. Ας το κρατήσουμε για λίγο αργότερα. Και κλείνοντας, επειδή και λόγω τηλεόρασης, λόγω το DTV εκτός από εθνική, έχει και τα δικαιώματα της Football League, έχω ερωτήματα αρκετά από τους Ηρακλειδείς. Ανεβαίνει φέτος. Είναι καλός. Είναι καλός, αυτό είναι. Σου γεμίζει το μάτι. Αυτή είναι η αλήθεια για το Ηρακλή στα 4 πρώτα μάτς, ας πούμε. Ναι, γεμίζει το μάτι και η εικόνα του. Και ο προπονητής του, τον οποίο τον θεωρώ από τους πιο σοβαρούς Έλληνες της γενιάς του. Ναι. Αλλά είναι πολύ, πολύ νωρίς, φίλε, για να μπορέσουμε να κάνουμε κουβέντα σε σχέση με το μέχρι πού θα πάει και τι θα καταφέρει. Είναι νωρίς, γιατί είναι μόνο 4 αγωνιστικές και τα λοιπά. Ναι, είναι αρκετά νωρίς. Ναι, και είναι και ιδιόμορφο πρωτάθλημα αυτό. Δηλαδή, καλά-καλά οι προπονητές οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, ότι μετά από το πρωτάθλημα θα κάνουν ακόμη ένα πρωτάθλημα. Είναι σοβαρό ζήτημα αυτό. Και έχει να κάνει δηλαδή και με το πώς σχεδιάζουν οι ίδιοι προπονητές τη δουλειά τους. Με τη διαχείριση των δυνάμεων που κάνουν, με το ρόστερ που έχουν, με το πόσες λύσεις έχει αυτό, με όλα αυτά. Ναι. Οπότε είναι πολύ νωρίς. Πάντως, ναι, η αρχή του είναι πολύ καλή. Τελευταία ερώτηση. Πριν από 3 χρόνια ήσουν στην επιλογή των υπευθύνων του ΠΑΟΚ να έρθεις να παρακολουθήσεις και να ρωτήσεις τότε τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Σαββίδη, στην πρώτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έτσι. Μαζί με την παρουσίαση του προπονητή, νομίζω, κάπως έτσι δεν ήταν. Σωστά, με το Χουμπ Στέφανς και τα λοιπά. Μετά από εκείνη την ημέρα, αν έτσι κάνεις ένα γρήγορο flashback, εκείνα που άκουσες από το Σαββίδη, βλέπεις ότι γίνονται, ότι υλοποιούνται μετά από τόσο καιρό, σήμερα δηλαδή που στο ρωτώ. Θυμάμαι τότε το Σαββίδη να λέει ότι εσείς θα έπρεπε, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, ότι εσείς θα έπρεπε να με κυνηγάτε και να με ελέγχετε κυρίως για δύο ζητήματα. Το ένα είναι το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, το δεύτερο είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι. Για μένα αυτά είναι και τα πιο... Εγώ την κουβέντα θα την ξεκινούσα από εκεί σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω πως προσπαθεί. Από την άλλη, αποτελεσματικός δεν έχει υπάρξει ούτε στο ένα θέμα ούτε στο άλλο. Για μένα αυτά τα δύο και προφανώς και όλο αυτό το ξεμπέρδεμα που προσπαθεί σε σχέση με τα χρέη του παρελθόντος είναι τα μεγαλύτερα δώρα που μπορεί να κάνει στον ΠΑΟΚ και αυτά που θα έπρεπε να του ζητάει ο κόσμος. Δηλαδή το ότι φέτος έριξε το μπάτζετ της ομάδας, έκανε λιγότερο λαμπερές μεταγραφές, πήρε προπονητή που στη στιγμή της επιλογής του έμοιαζε, λες και άλλαζε ταχύτητα. Δηλαδή από εκεί που είχε έναν λαμπερό ξένο προπονητή, πιθανόν τον πιο ακριβοπληρωμένο της περσινής χρονιάς, ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα να πηγαίνει σε έναν προπονητή ο οποίος πια εργαζόταν σε μικρομεσαίες ομάδες. Αφήνω στην άκρη την ιστορία του Άγγελου Αναστασιάδη στον ΠΑΟΚ. Έμοιαζε με έκπτωση.
Όμως, εγώ λέω ότι δεν είναι αυτά τα θεμελιώδη και τα σημαντικά για τον ΠΑΟΚ. Εγώ τον Σαββίδη θα τον, εντός εισαγωγικών, θα τον κυνήγαγα σε σχέση με τα ουσιαστικά. Και τα ουσιαστικά, κατά την αντίληψή μου, είναι αυτά. Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις του, αλλά όσο δεν λύνει, όσο δεν εξελίσσει αυτά τα σχέδια, τα οποία μέχρι τώρα τα έχουμε μόνο στα λόγια και σε κάτι μακέτες, νομίζω ότι κανείς πρέπει να στέκεται απέναντί του με αυτή την επιφύλαξη. Ναι, έτσι είναι. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ωραίο το άρθρο, χθες, πολύ ωραίο το, που ήταν η αφορμή και για να συζητήσουμε. Και επειδή εμένα μου αρέσει πολύ κιόλα. Γιατί μιλάς και για Θεσσαλονίκη περισσότερο, ξέρεις, εσάς τους Αθηναίους, εδώ πέρα σου ο κόσμος περισσότερο. Σας έχουν δει, έλα μωρέ τώρα αυτός ο Αθηναίος τώρα και τα λοιπά. Ξέρεις την κατάσταση που επικρατεί. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ευτυχώς συχνά βρίσκομαι στην πόλη, ναι. Εγώ δεν έχω, για τον εαυτό μου δεν έχω την ίδια αίσθηση. Δηλαδή. Νομίζω ότι έχουμε συνεννοηθεί με τους Θεσσαλονικείς. Ναι, και όποιος σε παρακολουθεί, ναι. Αλλά τώρα, αν ακούσει κάποιος που δεν παρακολουθεί, γιατί έτσι έχει μεγαλώσει η Θεσσαλονίκη, ότι ξέρω εγώ, μιλάς με κάποιον άνθρωπο, μιλάει κάποιος άνθρωπος από την Αθήνα, είναι προκατηλημένος. Αν τον κοιτάμε στραβό μάτι κατευθείαν, χωρίς να ξέρει, ρε παιδί μου, τι έχει γράψει, τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος ή τι πρεσβεύει γενικότερα. Έτσι είναι, δυστυχώς. Και πιθανόν όμως και η δική μου στάση και η δική μου νοοτροπία να ήταν η ίδια. Δηλαδή δεν το θεωρώ αδικαιολόγητο όλο αυτό. Ναι, αλλά όταν δεν ξέρεις ή δεν παρακολουθείς ή δεν διαβάζεις ή δεν ακούς έναν άνθρωπο, μην τον αδικείς. Γιατί έχουμε την τάση να δικούμε εκ των προτέρων. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι σωστό. Αλλά ακόμη καλύτερα η κουβέντα σήμερα στο Λίμπερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Βασίλη. Να είσαι καλά.